Στην υπόθεση της συνδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, οι συγγενείς των θυμάτων αναμένεται να καταθέσουν συμπληρωματική μήνυση ονομαστικά και κατά προσώπων της πολιτικής ηγεσίας. Η Ελπίδα Κουσουγιάννη είναι στα δικαστήρια Λάρισας. Μέχρι στιγμής, τι νεότερα έχουμε από εκεί, Ελπίδα? Καλό μεσημέρι. Δεν αναμένουμε τους συγγενείς των θυμάτων που θα καταθέσουν τη συμπληρωματική μήνυση ονομαστικά κατά των μελών της συντονιστικής ομάδας πολιτικής προστασίας που είχε συγκροτηθεί τότε για την διαχείριση του πολύ νεκρού σιδηροδρομικού δυστυχήματος, στην οποία συντονιστική ομάδα πολιτικής προστασίας συμμετείχαν και πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι συγγενείς των θυμάτων αναμένεται να καταθέσουν μήνυση προσωπικά, ονομαστικά μάλλον, και κατά του Πρωθυπουργού. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στα δικαστήρια, αναμένονται σε λίγη ώρα να έρθουν εδώ. Είναι η μήνυση την οποία συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Είχαν πει δηλαδή ότι θα καταθέσουν συμπληρωματική μήνυση και έρχεται να δέσει με κάποιο τρόπο με την απόφαση της εισαγγελέως εφετών, η οποία έκανε δεκτή την προσφυγή πατέρα θύματος και έστειλε την δικογραφία στη Βουλή ως προς τους τότε υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, τον υφυπουργό μεταφορών, τον κύριο Παπαδόπουλο, τον υπουργό υγείας, τον κύριο Πλεύρη και την υφυπουργό υγείας, την κυρία Ράπτη, ώστε να διαβιβαστεί στη Βουλή. Λοιπόν, στο μεταξύ, οι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι εξακολουθούν. Ναι, σε ακούμε, Ελπίδα. Σε άκουσα, Γιάννη, με συγχωρείς. Σε ακούμε, Ελπίδα. Συνέχισε. Ναι, έλεγα λοιπόν ότι ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι εξακολουθούν να αναζητούν, να ψάχνουν μάλλον στα χώματα, ένα τμήμα των οποίων έχει μεταφερθεί στο κουλούρι, εκεί θα φυλαχτεί μαζί με τα υπόλοιπα βαγόνια και τα λοιπά της σιδηροδρομικής τραγωδίας, ενώ δεν έχουμε ακόμη πληροφορίες ό,τι αφορά τα πολύ σημαντικά ευρήματα που εντοπίστηκαν στα χώματα στο ιδιωτικό οικόπεδο. Ελπίδα Κουτσογιάννη, για οτιδήποτε άλλο νεότερο βεβαίως στο ERT News θα μας ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε πολύ.